σε έναν όμορφο λόφο, λίγα μέτρα από τον αρχαίο οικισμό Ακόντισμα της Νέας Καρβάλης Καβάλας, που γνώρισε άνθηση κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, εγκαταλείφθηκε όμως κατά την παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκεί που έβρισκαν ξεκούραση οι ταξιδιώτες και οι έμποροι που διένυαν την Εγνατία Οδό, ξεπροβάλλει ο παραδοσιακός οικισμός Ακόντισμα. Ένας οικισμός που μοιάζει όχι μόνο από κάποια άλλη εποχή, αλλά νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε άλλη περιοχή της όμορφης Ελλάδας μας, όπως στη Μάνη της Πελοποννήσου, λόγω ακριβώς της ξεχωριστής του αρχιτεκτονικής. Κατά την άνοιξη του 2005, οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο του Ακοντίσματος φανέρωσαν πύληνα αγγεία με σφραγίδες στα οποία αναφέρονταν η λέξη θάσος, καθώς και νομίσματα. Οι αρχαιολόγοι εικάζουν ότι ο οικισμός λειτουργούσε ως τελωνείο των θασίων από το 500 π.Χ. Λίγο πριν την έλευση του νέου χρόνου, στον συγκεκριμένο οικισμό βρίσκεται για λίγες μέρες τα τελευταία χρόνια ο πραγματικός Άι Βασίλης από την Κεσαρία της Καπαδοκίας, το πνεύμα του, και όχι ο εμπορικός από τη Βόρεια Ευρώπη, ο γνωστός Σάντα Κλάους. Ο Άι Βασίλης που είναι αδύνατος και που πρόσφερε όλη του την περιουσία στους φτωχούς και αδυνάτους, δεν πίνει φυσικά κοκακόλα και σμιλεύει την αγάπη και τη μαγεία της προσφοράς στο συνάνθρωπο στις ψυχούλες των παιδιών, μιλώντας τους για την τρανή αξία της ζωής που είναι η αλήθεια. Τον αυθεντικό Άι Βασίλη από την Καπαδοκία, από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Είναι έτσι. Ακριβώς χρόνια πολλά καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς το ίδιο. Εύχομαι ότι πιστεύετε να μεγαλουργήσει και φυσικά προέχει υγεία με κεφαλαία γράμματα φυσικά αυτό. Η αλήθεια μαζί με την αγάπη και την προσφορά σε κάνει πάντα να είσαι ευτυχισμένος και δεν σου δίνει απλά λίγη χρυσόσκονη ευτυχίας που σε λίγες μέρες εξαφανίζεται. Τώρα που κόπασαν τα πάντα γύρω από τον Σάντα Κλάους, ας δώσουμε λίγο χώρο και χρόνο στο πνεύμα του Άι Βασίλη από την Κεσαρία. Κατεβήκαμε τα σκαλιά της σπηλιάς του και τον συναντήσαμε. Γιατί είναι προσβολή, είναι ντροπή η διακομόδηση του Αγίου Βασιλείου από αυτά τα φαινόμενα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Αυτούς, από αυτούς που κατασκευάστηκαν το 1924. Ανύπαρκτα πρόσωπα. Σάντα Κλάους. Ναι, ναι, κοιτάξτε, το λέει και μόνο του. Το λέει και. Όταν λέμε. Τα παιδιά, σπεράβουν Σάντα, παιδιά. Σάντα είναι Σάντα Μαρία, Σάντα Λουτσία, αλλά Σάντα Βασίλειος δεν υπάρχει. Καταλάβατε. Πρέπει να είναι ο Άγιος Νικόλαος από ό,τι λένε. Όχι, όχι, λάθος μεγάλο. Ο Άγιος Νικόλαος δεν λέγεται Κλάους, λέγεται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Είμαι απόλυτα βέβαιος, τα έχω γυρίσει, όλη την Ιφίλια έχω γυρίσει. Ή θα είναι Νίκ ή Νικόλας. Ο Σάντα δεν υπάρχει πουθενά. Το Σάντα είναι καθαρά γυναικείο. Σάντα Λουτσία, Σάντα Μαρία, Σάντα ξέρω εγώ, Βάρμπαρα. Λοιπόν, αυτό είναι. Σάντα δεν υπάρχει. Σεν Τζόρτζ υπάρχει στην Αγγλία. Άγιος Γεώργιος, λοιπόν. Μάλιστα. Ή σαν Βασίλειος ή Μπίλι, όπως θέλετε πέστε το, και στην Αμερική. Δεν μπορεί, δεν είναι αυτά, είναι κατασκευασμένα. Έγιναν το 1924 από μια διαφημιστική εταιρεία για την Coca-Cola και αυτό ήταν όλο. Στην αρχή ψάχνανε για μια μπότα να περπατάει, δεν περπάτησε η μπότα. Μετά ψάχνανε να βρουν ένα όνομα, τι να βγάλουνε, τι να πούνε, Άγιος Κλίντον ή Άγιος Μπούς, δεν έβγαινε ούτε αυτό. Τι θα κάνουν, ψάξανε, πήγανε ψηλά από εδώ και από εκεί. Είναι γελία πράγματα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά είναι κατασκευάσματα, είναι ντροπή. Και δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό Άι Βασίλη. Απολύτως καμία, είναι φτιαγμένα πράγματα, είναι φτιακτά. Δηλαδή, σαν άτομο, σαν Έλληνας και σαν Έλληνες που είστε, υπάρχουν λεσμένα ηθικά κεφάλαια σε αυτόν τον τόπο. Είναι ότι η πατρίδα μας η Ελλάδα είναι ένα αυτόφωτο αστέρι που φεγκολοβάει σε όλο τον πλανήτη. Ήταν ανύπαρκτο, δεν υπήρχε κανείς. Τι λέτε τώρα. Εγώ γεννήθηκα το 329 μετά Χριστό, στο Μετέχμιο Αρχαιότητας και Βυζαντίου.
Και ο κύριος με πήρε στα 49 μου χρόνια για να με ξαναστείλει πίσω, φυσικά μέσω ατόμων, γιατί φυσικά δεν μπορεί να πάρει ένα κουφάρι να το δώσει ψυχή. Το ξέρει. Λοιπόν, και ζω πόσες χιλιάδες χρόνια, 2.000 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν ο Άι Βασίλης. Φυσικά υπάρχει, αυτή τη στιγμή είναι μπροστά σας. Είναι αυτός που θέλετε να δείτε, ο Άγιος Βασίλειος. Και τι έκανε ο Άι Βασίλης από τότε μέχρι τώρα? Λοιπόν, ο Άγιος Βασίλειος πρώτα απ' όλα ήταν γόνος μεγάλης οικογένειας. Είχα ακόμα άλλα 9 αδέρφια. Η μεγαλύτερη ήταν η Μακρίνα και ο μικρότερος ήμουν εγώ, Βενιαμίν, φιλάστενος κτλ. Όμως είχα μέσα στάση από μικρός. Μου άρεσαν οι καλές τέχνες, τα γράμματα, η αστροφυσική, η ιατρική, και γι' αυτό σπούδασα μαζί με τον φίλο μου που είναι εδώ παραπέρα. Τον Άγιο Γρηγόριο. Τον Άγιο Γρηγόριο, μάλιστα, σπουδάσαμε στην Αθήνα. Εγώ σπούδασα ιατρική, καλές τέχνες, αστροφυσική και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, και μετά γυρίζοντας πίσω, ήθελα να πέσω με λατρεία. Έγραψα πολλά έργα, πολλά βιβλία, πολλά θαύματα έγιναν, είναι γνωστά γι' αυτό, και με κήρυξαν σαν Πατριάρχη της Ορθοδοξίας, δηλαδή λόγια των άλλων δεν είναι δικά μου. Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε στο σημείο, έφτασε δηλαδή στο σημείο ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας της Καπαδοκίας, την περιουσία του να τη μοιράσει στους φτωχούς. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Μόνο ψωμί, νερό. Και χόρτα. Και χόρτα. Αυτή ήταν η τροφή του, όλα τα άλλα τα μοίρασε. Έκανε 20 ευγυρίες, δηλαδή έκανε γυροκομεία, έκανε παιδικούς σταθμούς, έκανε τόσα πράγματα, ιατρία, όλα αυτά δούλευε και ο ίδιος. Τη νύχτα άφηνε τη δουλειά και πήγαινε και άφηνε δωράκια στα σπίτια των φτωχών για τα παιδάκια τους. Κοιτάξτε να δείτε. Οπότε βγήκε το γεγονός αυτό σε όλο τον κόσμο ότι ο Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. 47 νομίζω εκεί, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, 47 εκεί με είχαν, ας πούμε, κάνει επίσκοπο της Καπαδοκίας. Όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και μην ξεχνάτε ότι τα έβαλα και με τον Ουάλι που ήταν τότε Κέσαρας, αφοβερός και τρομερός, ήθελε να τραβήξει τον κόσμο προς τον αριανισμό. Δηλαδή δεν ήθελε ούτε τον Χριστό, ούτε την Παναγία, ούτε την Ορθοδοξία. Γι' αυτό και είχε μεγάλο μίσος για μένα, με απείλησε να με σκοτώσει και του είπα σκότωσέ με. Αλλά όσο μπορείς πιο γρήγορα να μην με βασανίσεις, γιατί όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα θα πάω κοντά στον πατέρα μου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έγινε, τελείωσε η ιστορία εκεί, ο κόσμος με βοήθησε και φτάνουμε τώρα, σας είπα, σε αυτή την ημερομηνία. Τότε έγινε μεγάλος κατακλυσμός, έγινε δηλαδή, τα πάντα καταστραφήκανε, σεισμός, λοιμός και καταποντισμός, την κυριολεξία, καήκαν όλα τα γεννήματα, μεγάλη φτώχεια. Ήταν περίπου η περιοχή που ήμουν εγώ, 2.000 άτομα. Παρ' όλα αυτά όμως ο Άλης, ο φοβερός και τρομερός, έστειλε τον υπαρχηγό του, τον Ποδέστο, σε μένα, γιατί πάντα σε μένα ερχόντουσαν όλοι αυτοί, να ζητήσουν το φόρο. Έρχεται χραπ, 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 χραπ και στέκεται μπροστά μου. «Ε, γέροντα, ήρθα να εισπράξω τους φόρους». «Φόρους? Μα αυτοί δεν έχουν ψωμί να φάνε, τι φόρους να σου δώσουν?» «Έχουν. Μα δεν έχουνε, δεν βλέπεις, δεν είδες στον δρόμο, δεν είδες να υποφέρουν άνθρωποι». «Δεν πειράζει, ας μου δώσουν κάτι άλλο, ας μου δώσουν ό,τι έχουν, ας πούμε, χρήσιμο. Σταυρουδάκια, δαχτυλίδια, γιουρντάνια, ό,τι άλλο, κοιμήλιο, θα τα παίρνω εγώ, τα μαζεύω για φορά». «Και δεν έχω να σου πω τίποτα, καμία αντίρρηση δεν θέλω. Φεύγω και αύριο πρωί θα εισπράξω». Σκώθηκε και έφυγε, εγώ έκανα το σταυρό μου. Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, τι να κάνω τώρα. Κάλεσα μια γριούλα, πήγα, φώναξε τους να έρθουν. Ήρθαν οι άνθρωποι, κλαίγανε, μυρολογούσαν, μας τα πήρανε όλα, δεν έχουμε τίποτα. Αφήστε τα, λέω, και ο Θεός βοηθός, ας με βοηθήσει και εμένα. Φεύγουν τέλος πάντων αυτοί, τα αφήσαν εδώ σε μένα. Την άλλη μέρα το πρωί έρχεται αυτός, χραπ, χραπ, χραπ. Ήρθα να τα εισπράξω. Απέναντί μου ακριβώς, με περισσότερο στρατό και ασπίδες. «Να τα πάρεις, εδώ είναι όλα, αλλά θα σου κάνω μια ερώτηση. Εσείς σε τι θα τα χρησιμοποιήσετε αυτά? Θα κάνετε ασπίδες, θα κάνετε λόγχες, τι θα κάνετε με αυτά?» Ενώ για αυτούς είναι ό,τι τους απέμεινε. Ό,τι υπήρχαν από τα παλιά, από τους δικούς τους, από τα αυτά. «Μα επιτέλους, είναι τα ιερά κοιμήλια των προγόνων!» Αμέσως τότε πάγωσα κι εγώ πρώτη φορά να θυμώσω, έτσι, Θεέ μου, συγχωρέσέ με. Όμως άρχισαν να πετάνε εκεί δίπλα μου πλασματάκια με φτερά.
γύρω-γύρω και μια υπερκόσμια μουσική, μια μελωδία, άρχισε να με συνεπέρει και να μένω ακίνητος. Το ίδιο και αυτός απέναντι, ο Μοδέστος. Κάθισε πολύ ώρα έτσι. Οπότε μετά από λίγο βλέπω να ψελίζει κάτω στα χείλια του αυτός και να λέει, γέρο, να επιστρέψει τα πράγματα σε αυτούς που τα πήρα. Εγώ θα φύγω και δεν θα ξανάρθω ποτέ. Φεύγω. Και έφυγε. Κάτω σταυρό. Μπράβο. Και εγώ έμενα τώρα με όλα αυτά τα αντικείμενα, όμως παρόλα αυτά πέρασε από το μυαλό μου γρήγορα σαν αστραπή ότι αυτά τα πράγματα ήταν μεγάλης αξίας. Και ερχόμενοι αυτοί εδώ, 2.000 άτομα, θα ζήλευαν να πάρουν εκείνο που είναι πιο ακριβό, πιο χρυσό και θα γίνει σύραξη και θα γίνει μεγάλο κακό. Τι να κάνω, σκέφτηκα. Παναγία μου, λέω. Οπότε είπα τις κλεισάρες που ήταν, πήγαινε να φωνάξεις όλες τις γυναίκες εδώ της περιφέρειας. Πήγαν εκεί, ήταν μαυροντημένες, κλαίγοντας. Ακούστε εδώ, θέλω γρήγορα, μέσα σε πολύ λίγες ώρες, να μου κάνετε πολλές πίτες. Πίτες. Μα και πού θα βρούμε το αλεύρι. Να πάρετε ό,τι έχετε, ρεβίθια, φακές, σίκαλι, καλαμπόκι, βαλανίδια, οτιδήποτε, γρήγορα, στον πίστετα, θέλω πολλές πίτες και γρήγορα. Πήγαινε, αυτά τα φτιάξανε, μοσχομύρισε όλη η περιοχή, ήρθαν εδώ, ό,τι θαύματος, τα φέρανε. Και τώρα, κόψτε τα κομματάκια, σαν τρίγωνα, να συμπληρωθεί δηλαδή ο αριθμός 4.002. Εντάξει. Αυτό κάνανε, τα συμπληρώσατε. Μπράβο, ωραία. Φωνάξτε τώρα τους Καπαδόκους και τους Κεσαριώτες να έρθουν εδώ. Ήρθαν οι άνθρωποι, κλαίγονται. Κι άλλα θα δώσουμε. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Λοιπόν, πάρτε ο καθένας από ένα κομμάτι, κρατείτε στο χέρι. Δεν θα το φάτε, όχι. Θα το ανοίξετε και όποιος μέσα σε αυτό βρει το δικό του το νόμισμα, τότε αυτός θα είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Ανοίξτε τα, ανοίξανε. Το βρήκα, εγώ είμαι τυχερός. Κι εγώ, 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 κι εγώ. 2.000 άνθρωποι βρήκαν όλοι τα αντικείμενά τους μέσα στη Βασιλόπη της Σπιτούλας. Λοιπόν, για να φωνάζουν μετά, δόξα είναι ψήστης Θεό, έγινε θαύμα, 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 Κύριε, δόξα σε, δόξα σε ο Θεός. Πήραμε και το γούρι μας για το 2010. Να το βάλετε σαν φυλακτό. Πολύ ωραία. Επειδή είσαι κοπέλα, εντάξει. Σας ευχαριστώ να πολύ. Το κρεμάστε, να είστε καλά. Υποσχεθήκαμε στον Άι Βασίλη να τον επισκεφθούμε και του χρόνου στη σπηλιά του. Είπαμε να ξαναγηθούμε στον όμορφο αυτό οικισμό και να νιώσουμε αυτό ακριβώς που θέλαμε. Να μεταφερθούμε σε μια άλλη εποχή. Που θύμιζε πολλά από την Καπαδοκία, την πέτρα και το ξύλο που είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητάς της και της ζωής της σε αυτήν. Την ξενάγησή μας στο χώρο και το χρόνο ανέλαβε ο πολύ δραστήριος πρόεδρος του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών, Καπλάνης Ιωσηφίδης. Μια φορά την ευλογία από τον Άι Βασίλη την πήρα, τον πραγματικό. Είδατε... Θα πάω το 2010 πώς θα μου πάει. Αλλά κυρίως τα λόγια του ήταν αυτά τα οποία συγκινούν. Ναι, σας ακούω. Οι Καπαδόκες έχουμε μία ηθική υποχρέωση από τη μια πλευρά και από την άλλη καθήκον να προβάλλουμε τον πραγματικό Άι Βασίλη, mm-hmm. αυτόν δηλαδή, τον οποίο διδαχτήκαμε και εν τέλει αυτόν που περιμένουν τα παιδάκια στα σπίτια να πάει το βράδυ για να τους δώσει τα δώρα. Αυτόν, χάρη του οποίου καθιερώθηκε η Βασιλόπιτα mm-hmm. και, βέβαια, και βέβαια ναι, βλέπετε ότι σε εμάς πέφτει το βάρος της συνέχειας και της συνέπειας σε αυτό το πολύ σπουδαίο έθιμο της χριστιανοσύνης. Mm-hmm. Και πολύ πετυχημένη η θέση. Από ό,τι μας έλεγε ο Άι Βασίλης και που ρωτήσαμε, πρώτα τα παιδιά γυρίως, έχει 50 χιλιόμετρα, είναι αυτό το σπήλαιο μέσα. Ναι, το σπήλαιο αυτό είναι ουσιαστικά όλο το ακόντισμα είναι γεμάτο με σπήλαια μέσα. Mm-hmm. Έτυχε στο ακόντισμα εδώ που είναι ένα χωριό παραδοσιακό, στα χνάρια των καπαδοκικών χωριών, έτυχε πραγματικά να υπάρχουν και τα σπήλαια. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, βλέπετε ότι η Καπαδοκία μας κυνηγάει από πίσω. Μάλιστα, πολύ ωραία. Καταρχήν, να μας πείτε τι όμορφο
έτσι, τι όμορφα πράγματα έχετε δημιουργήσει εδώ στο ακόντισμα και δώστε μας λίγο την ταυτότητα του οικισμού ακόντισμα. Από... Προσπαθήσαμε να ενώσουμε την ιστορία της περιοχής με την ιστορία των προσφύγων οι οποίοι ήρθαν το 1924. Mm-hmm. Όμως πριν έρθουν εδώ οι πρόσφυγες φυσικά υπήρχε ζωή, φυσικά υπήρχε ένα χωριό το οποίο λεγόταν Τσιρπιντή που σημαίνει ακόντισμα. Mm-hmm. Λοιπόν, στο οποίο και κατοικούσε ο εθνικός ευεργέτης ο Σισμάνογλου, ο οποίος έκανε το Σισμάνογλιο στην Αθήνα και το Σισμάνογλιο στην Κομοτηνή. Mm. Το 1908 καταστράφηκε ολοσχερός το χωριό από τους Βουλγάρους, διότι ήθελαν να έχουν οπτική επαφή με τη θάλασσα και έμεινε μόνο το Χάνι, το οποίο Χάνι βέβαια σήμερα μετατράπηκε σε ένα ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας παραδοσιακό, το οποίο φιλοξενεί φίλους από όλη τη γη, συνέλληνες mm. από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Mm. Επίσης προσπαθήσαμε να αναπαράγουμε, αν θέλετε, να αναβιώσουμε όλη τη ζωή του τσιφλικιού με τους κήπους του, με τα αμπέλια του, με το κελάρι του, mm-hmm. μέσα στο οποίο φιλούσαν μέσα σε μεγάλα κιούπια όλη την, ας πούμε, την τροφή που θέλανε το χειμώνα και βεβαίως κάθε άλλη λειτουργία και η δουλειά συνεχίζεται. Mm-hmm. Πέρασαν 10 χρόνια από την ημέρα που άρχισε να λειτουργεί το ακόντισμα, το οκτάγωνο το οποίο μάλλον ήταν τελευταία το μεγάλο του σαλόνι, το διατηρήσαμε και εμείς τώρα με τα έπιπλα εποχής του 1900 δηλαδή. Όμως φαίνεται ότι ήταν παλαιότερα ένας αρχαίος ναός ή ένα τζαμί, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν. Ωστόσο όμως έδωσε μία άλλη νότα το ακόντισμα στην περιοχή και ήρθε και κάθισε για να ενώσει αλυσιδωτά και την παράδοση των Καπαδοκών, όπως ακριβώς ήρθανε από εκεί, και την παράδοση του τόπου. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Έχει σχέση καθόλου με την Εγνατία Οδό, την παλιά? Βεβαίως. Ξεκουραζόταν εδώ πέρα. Εκείνο το ακόντισμα, ναι, ναι, στα περίπου 150 μέτρα από εδώ που βρέθηκε και ανασκάπτεται αυτή τη στιγμή, ήταν το ακόντισμα της αρχαίας Εγνατίας Οδού, ο σταθμός της Εγνατίας Οδού. Βλέπετε αυτός ο λόγος, η μοίρα του το έχει να δέχεται κόσμο. Εκείνο ήταν το σταθμό της Εγνατίας Οδού. Εδώ ήταν το Χάνι στη συνέχεια, μετά το 1750, γιατί ο δρόμος κατέβηκε από πάνω και περνάει από εδώ κάτω. Mm-hmm. Και σήμερα είναι πάλι ένα ξενοδοχείο, ένας ξενώνας, όπως σας είπα, πολλών αστέρων, προκειμένου να δέχεται τους επισκέπτες. Θα πάμε να δούμε αργότερα λίγο και τα σπιτάκια, έτσι είναι πολύ όμορφα, πολύ γραφικά εδώ. Είναι ένα μέρος για όλες τις εποχές. Είναι ένα μέρος για όλες τις εποχές. Εδώ βρίσκεται ο θησαυρός των Καπαδοκών, δηλαδή η αναθηματική στήλη, αλλά είναι ένα οκτάγωνο μεγαλοπρεπές μνημείο, το οποίο εξωτερικά είναι, μαζεύει όλες τις θύμησες από όλα τα χωριά και τις πόλεις της Καπαδοκίας και εσωτερικά φυσικά περικλείει τους θησαυρούς εκείνους, οι οποίοι θα πρέπει να μείνουν οπωσδήποτε στη διάρκεια των αιώνων για να θυμίζουν τη μακρινή Καπαδοκία, τη μακρινή μας πατρίδα. Φυσικά έχει και εκκλησάκια, όπως είναι το εκκλησάκι της Αναλήψεως στην κορυφή του Λόφου, πανομοιότυπο της ανάληψης της παλιάς Καρβάλης, όπως και εκείνο του Αγίου Μάμα, mm-hmm. το οποίο αρχιτεκτονικά δένεται μέσα στον οικισμό, προκειμένου και αρχιτεκτονικά να αποδώσουμε την καπαδοκική διάσταση στον οικισμό, από την άλλη μεριά όμως να φέρουμε και κοντά τον φίλο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που το σκήνομά του βρίσκεται στη Νέα Καρβάλη, του Αγίου Μάμα. Μάλιστα. Είπατε 10 χρόνια έχει που λειτουργεί αυτός ο οικισμός. Βοήθεια από κάποιο πρόγραμμα ή με δικές σας δυνάμεις? Στην αρχή ο οικισμός άρχισε να χτίζεται με τη βοήθεια του Ίντερεκ 2, ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που εδραζόταν επάνω στην ελληνοβουλγαρική συνεργασία. Βούλγαροι το κατέστρεψαν, ελληνοβουλγαρική συνεργασία το ξανάφτιαξε. Βέβαια, το πρόγραμμα ήταν το 50% της δαπάνης. Καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε ένας σύλλογος, ένα ίδρυμα, ένας φορέας, ο οποίος δεν έχει και πολλά οικονομικά. Καταφύγαμε σε διάφορους τρόπους, είτε αυτοί οι τρόποι ήταν δανεισμός, είτε χορηγίες από τα μέλη μας, και φτάσαμε να το λειτουργούμε. Πάντως, δεν είναι συνηθισμένο για τα δεδομένα, τα αρχιτεκτονικά, αν θέλετε, της δικής μας περιοχής. Παραπέμπει κάπου αλλού, σε Πελοπόννησο, σε Μάνη, έτσι, με πύργους, με πέτρινα, έτσι δεν είναι? Όμως, έχω αυτή την αίσθηση. Όχι, έχετε αυτή την αίσθηση, γιατί πραγματικά δεν έμειναν πέτρινοι οικισμοί στην περιοχή για μας. Για να μας θυμίζουν. Mm-hmm. Ο οικισμός αυτός είναι άρρηκτα δεμένος, ακόμα και οι πέτρες του, mm-hmm. με την περιοχή.
περιοχή εδώ, αφενός, και αφετέρου έτσι κάπως ήταν τα σπίτια σε όλη την περίοδο του Μεσαίωνα και μετά. Δηλαδή πέτρινα, άλλοτε μπορούσαν να τα σουβαντήσουν και τα σουβάντιζαν, άλλοτε τα αφήνανε σκέτο πέτρα. Αυτός ήταν ο ελληνικός χώρος. Γενικά ο χώρος του Αιγαίου, της Μεσογείου, των νησιών μας κτλ. Έτσι κάπως αρχιτεκτονικά είναι φτιαγμένος. Ωστόσο, πράγματι, σήμερα θυμίζει έτσι, χωριά είτε της Καπαδοκίας, που ήταν φυσικά με άλλη πέτρα, είτε της Μάνης. Είναι όμως όμορφο. Έχετε κόσμος εδώ. Συνέχεια έρχεται κόσμος, ιδίως στα Σαββατοκύριακα, νέοι άνθρωποι από όλη την περιοχή, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, κατακλείζουν το ακόντισμα ακριβώς. Η λειτουργία του εκθεσιακού κέντρου απέναντι του Βαλκανικού εκθεσιακού κέντρου μας δίνει άλλες δυνατότητες, αλλά και γενικά ο κόσμος περιοχής άρχισε πλέον να αισθάνεται ότι κάτι έγινε στην περιοχή, κάτι άλλαξε. Κάτι άλλαξε και τολμώ να πω ότι το ακόντισμα για πολλούς αιώνες από τώρα και ύστερα θα είναι ένα μεγάλο φυλάκιο πολιτισμού, περιβαλλοντολογικής συνείδησης για όλους τους κατοίκους της περιοχής εδώ. Τώρα θα σας ρωτήσω λοιπόν γιατί κάτι άλλο, και για κάτι άλλο έχετε βάλει πλώρη. Δηλαδή, δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε. Έχετε σκοπό να εμπλουτίσετε κι άλλο εδώ το ακόντισμα με άλλες δραστηριότητες, γενικότερα. Φυσικά, δεν σταματάμε. Όσο ζούμε, δεν σταματάμε. Άλλωστε, το ακόντισμα είναι μόνο η αρχή. Πρώτα-πρώτα, δεν έχουμε τελειώσει τα κτίσματα στο ακόντισμα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τον οικισμό. Τι άλλο, ο οικισμός τούμινε να γίνει το σπίτι της οικογένειας της Μάνογλου, ο πύργος της οικογένειας της Μάνογλου. Ξέρουμε που είναι, έχει αδειοδοτηθεί ήδη. Έχει χαρακτηριστεί ο οικισμός παραδοσιακός. Πρέπει λοιπόν να τελειώσουμε το σπίτι των Σισμάνογλου. Εδώ θα γίνει αυτό. Είναι εδώ, δίπλα. Είναι στα θεμέλια αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τελειώσουμε το χαμάμ και το λουτρό του οικισμού όπως ήτανε και βεβαίως να τον περιτυχήσουμε γύρω-γύρω κατά το μέτρο και την αρχιτεκτονική της εποχής εκείνης, ώστε να περικλείει μέσα του όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, περιβαλλοντολογικά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αναβίωση του μεγάλου μπαχτσέ του λαχανόκηπου του ακοντίσματος. Βεβαίως ένα κομμάτι έχει τελειώσει με το φύτεμα του ελαιώνα, του παλιού ελαιώνα που είχε καεί το 1985, καήκαν όλες οι ελιές, τις ξανασπήραμε και βέβαια τολμώ να πω ότι ίσως είναι και από τα ελάχιστα περιβαλλοντολογικά υγιή, καθαρά μέρη, όπου από το 1996 που αρχίσαμε να χτίζουμε το ακόντισμα δεν μπήκε φάρμακο ή φυτοφάρμακο ή ράντισμα σε κανένα από τα δέντρα του ακοντίσματος. Α, έχετε δουλειά λοιπόν, έχετε μέλλον εδώ πέρα. Φυσικά. Και η χρηματοδότηση, κύριε Καπλάνη? Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μπούμε σε κάποια από τα καινούργια προγράμματα, να δούμε αν χωράμε και αν υπάρχει πραγματικά η δυνατότητα. Ωστόσο, σύντομα θα κινήσουμε τις διαδικασίες προκειμένου να είμαστε κι εμείς από αυτούς που θα χρηματοδοτηθούν με κάποιο τρόπο, διότι μην νομίσετε και μην νομίσει κανείς ότι τέτοια μεγάλα έργα μπορούν να στηριχτούν επάνω στα προγράμματα. Τα προγράμματα είναι μια βοήθεια, ένας τρόπος για να σε σκουντήσουν να αρχίσεις να κάνεις τη δουλειά. Στην πραγματικότητα χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται κόπος, μεγάλη παρακολούθηση και βέβαια έχουμε, φαίνεται ακόμα αυτό το μεράκι, αντέχουμε να τραβάμε αυτόν τον αραμπά, ο οποίος είναι και δύσκολος και χρονοβόρος και μας δίνει πάρα πολλούς μπελάδες στο κεφάλι μας. Αλλά εμείς εδώ. Συνεχίζεται. Ψυχή βαθιά. Πόσο κόστησε περίπου μέχρι στιγμής αυτό? Μέχρι στιγμής, και αυτό που θέλετε να κάνετε, πόσο θα κοστίσει? Μέχρι στιγμής ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πήραμε μόνο τα 2 περίπου, το 1,5 θα έλεγα, περίπου εκατομμύριο από τα χρήματα που χρειάστηκαν και περίπου άλλα 3 με 4 εκατομμύρια θέλει για να τελειώσει. Για την ολοκλήρωση. Για να ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Τι είναι Καπαδοκία για σας? Η μητέρα όλων των μητέρων του κόσμου. Είναι Αγίο Τόκος η Καπαδοκία. Η μεγάλη πλειονότητα των Αγίων της Εκκλησίας μας, και δεν είναι τυχαίο αυτό, προέρχονται από την Καπαδοκία. Κοιτάξτε, η Καπαδοκία είναι αυτό μέσα από το οποίο γεννήθηκαν όλες οι ιδέες στην περίοδο του Βυζαντίου. Και να μην ξεχνάμε ότι η Καπαδοκία είναι και η χώρα των Ακριτών, του Διγενία Κρήτα. Πάτε συχνά? Πάρα πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Μπορώ να πω ότι με απόλυτη φιλικότητα οι κάτοικοι μας δέχονται. Εγώ αντλώ και στοιχεία βέβαια, γιατί διευθύνω το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών
το οποίο χωρίς στοιχεία δεν μπορεί να λειτουργήσει, φωτογραφικό υλικό, συνομιλίες με τους κατοίκους, ανακαλύψεις παλαιών σπιτιών ή διαφόρων πραγμάτων τα οποία υπάρχουν εκεί. Γενικότερα όμως και από τους ανθρώπους εκεί υπάρχει η θέληση να βοηθούν προκειμένου να βγαίνει στην επιφάνεια αυτή η ιστορία, άλλωστε ωφελεί κυρίως τους ίδιους, ωφελεί κυρίως τους κατοίκους, γιατί δέχονται ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα, και από την άλλη μεριά η ιστορική ανασυγκρόνιση των Καπαδοκών, όπως εμείς την εννοούμε, γίνεται πραγματικότητα. Πρόσφατο ταξίδι που κάνατε ή θα κάνετε? Τον Αύγουστο ήταν το τελευταίο ταξίδι. Φρέσκες μνήμες. Φρέσκες μνήμες. Εντάξει, δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε όλη την Καπαδοκία κάθε φορά. Σε κάποιο χωριό, κάποιες μέρες, σε κάποιο άλλο, κάποιες εκκλησίες, κάποια μοναστήρια, κάποιοι αρχαίοι τόποι, οι οποίοι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ για να δούμε πώς έγινε η συνέχεια της Καπαδοκίας, κάποια εργαστήρια κεραμικής, και έτσι πάει το πράγμα και συνεχίζεται. Και κάθε φορά με τι γεύση φεύγετε? Να σας πω, έχουμε δέσει, και ευτυχώς έγινε αυτό, την Καπαδοκία και τα χωριά εκεί με μια αλυσίδα με τον τόπο, έτσι ώστε να μην αισθανόμαστε ούτε την πικρία ή τη συγκίνηση ότι αφήσανε κάποτε τα μέρη και ήρθαν εδώ. Πάνω κάτω αισθανόμαστε σαν τους Κομωτιναίους, ας πούμε, που βρίσκονται στην Αθήνα και έρχονται κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα στο μέρος τους. Μάλιστα, κάπως έτσι. Νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που ενώνει τελικά τους ανθρώπους και Ο πολιτισμός και η γνώση. Και η γνώση. Όσο περισσότερο γνωρίζει κανείς, τόσο περισσότερο κατασταλάζει μέσα του και η ιδέα ή η πραγματικότητα ότι σε όποιο τόπο και να βρίσκεσαι, αρκεί να έχεις αγάπη για τα πράγματα. Άλλωστε και αυτή η δημιουργία του ακοντίσματος εδώ, αυτό το πράγμα εξυπηρέτησε. Την αγάπη μας και για τον καινούριο τόπο εγκατάστασης, αλλά και για την Καπαδοκία. Τους έχετε φιλοξενήσει ποτέ, έχουν έρθει εδώ? Βεβαίως, έρχονται πάρα πολύ συχνά και οι Καπαδόκες, οι τωρινοί Καπαδόκες, να συναντήσουν τους συνανθρώπους τους εδώ. Βρισκόμαστε, κάνουμε γλέντια, χαρές πάντα, συγκινήσεις διάφορες, και είναι ένα πολύ ωραίο κλίμα το οποίο υπάρχει. Εγώ εκείνο το οποίο προσπαθώ πια τώρα είναι να ενώσω και τα παιδιά. Τα παιδιά του στιγμή εδώ με τα παιδιά του εκεί, ώστε να παραμείνει αυτή η αλυσίδα πάντοτε σαν ένας δρόμος ανοιχτός, σαν ένα μονοπάτι ανοιχτό με αλλεπάλληλες παλιδρομήσεις. Πάνε και έλα, έλα και πάνε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ώρα να πάμε στο οκτάγωνο, όπως το είπατε, να πάρουμε το καφεδάκι μας. Ευχαρίστως να σας ξεναγήσω. Πολύ ωραία. Ευχαρίστως και μετά να πάμε και να δούμε και τους ξενώνες. Εγώ θα είμαι μαζί σας. Να μας πείτε και τις τιμές. Να είστε καλά. Πάμε. He comes.